Κάτω από άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε για τον προϋπολογισμό ο οποίος θα υπερψηφιστεί και με το παραπάνω θα έλεγα, γιατί έχει εκδηλωθεί πρόθεση και από ανεξάρτητους βουλευτές όπως ο κύριος Σαρίδης να υπερψηφίσουν έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι ο πρώτος μετά από την έξοδό μας, από την περιπέτεια στην οποία μπήκαμε, βεβαίως και με επιπτώσεις που θα υπάρξουν και στο μέλλον. Αλλά ανέκυψε αυτό το τεράστιο ζήτημα με τον εκρηκτικό μηχανισμό και την στοχοποίηση από όπου και προς όποιος και αν αυτή υπάρχει στον τόπο μας. Εσείς πανεπιστημιακός είστε, υπουργός διατελέσατε, δεν θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα να οριμάσουμε όλοι και να χαμηλώσουμε τους τόνους, κύριε Μπαλτά? Γιατί ψάχνω να δω λίγο πιο σύντομα. Απολύτως, ότι οι τόνοι πρέπει να χαμηλώσουν, ότι τέτοιου τύπου εγκληματικές ενέργειες έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν και ελπίζω να μην ξαναγίνουν. Η αστυνομία ήδη προχωράει τις έρευνές της για να βρει τους δράστες οι οποίοι πρέπει να παραπληκτούν προφανώς τη δικαιοσύνη. Και τέτοια επεισόδια είναι τραγικά. Δηλαδή βγάζουν τους πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα, τα πραγματικά ερωτήματα, ας πούμε, της κατάστασης της χώρας και τους στρέφουν προς την κατάσταση να σκέφτονται, ας πούμε, άλλου είδους καταστάσεις. Ναι. Είναι τραγικό. Ωραία. Εμένα βέβαια η ερώτηση μου, γιατί χτυπήματα τρομοκρατικά είχαμε στο παρελθόν αρκετά στη χώρα μας, η ερώτησή μου έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με τη στοχοποίηση, η οποία καταγγέλλεται σήμερα και από τα θύματα. Θύματα εμφανίζονται, γιατί έτσι είναι προς το παρόν, δεν ξέρουμε αν είναι προβοκάτσια, δεν έχει βγει κάτι διαφορετικό. Οι άνθρωποι του Sky, ότι έχει στοχοποιηθεί ο Sky από την κυβέρνηση και τους ΑΝΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο είναι ξεκάθαρο ότι στοχοποιήθηκε, με αποκορύφωμα τη δήλωση του κυρίου Παπά, αρμόδιου υπουργού στα θέματα τύπου, ο οποίος είπε σε μια συνέντευξη δεν χρειαζόμαστε τον Sky. Καλά, αυτά είναι υπερβολές. Το είπε, υπερβολές. Δεν το είπα εγώ, υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι κάτι, ούτε μονταρισμένο είναι. Ναι, όχι. Λέω υπερβολές από κάθε πλευρά. Δεν είναι εκεί το ερώτημα όμως. Δηλαδή το να διαφωνεί κάποιος με ένα τηλεοπτικό σταθμό και την κεντρική γραμμή του είναι θεμητό. Από εκεί και πέρα το να ανάγεται μια διαφωνία τέτοια σε, ας πούμε, πρόκληση προς τρομοκρατική ενέργεια είναι απολύτως απαράδεκτο. Είναι αυτό που κατεβάζει το βίο της κουβέντας μας. Είναι αυτό που φτιάχνει συνθήκες όπου οι πολίτες θέλουν να τα χάσουν και να τρομάξουν, ας πούμε έτσι. Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, προσέξτε, ο Πάνος Καμένος είχε πει κάποια στιγμή να πέσει ουσιαστικά, είπε, δεν έχει πέσει βόμβα ακόμη στο Sky. Τελικά έπεσε και η βόμβα στο Sky. Ο κύριος Πολάκης μονίμως καταφέρεται, δεν ξέρω αν είναι θεμητό κατά την άποψή σας, ως πανεπιστημιακού δηλαδή περισσότερο και όχι ως πολιτικού προσώπου, έτσι θέλω να σας αντιμετωπίσω την κουβέντα μας, αν είναι θεμητό πρόσωπα της εκτελεστικής εξουσίας να αντιπαρατίθενται με μέσα και δημοσιογράφους ενός ιδιωτικού φορέα, θεωρώντας ότι αυτό γίνεται επί ίσης όρης και έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Εμένα μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο και έξω από τη λογική μιας δημοκρατίας, κύριε Μπαλτά. Η εκτελεστική εξουσία είναι εκτελεστική εξουσία. Θα είναι αποδέκτης κριτικής από τα μέσα κτλ. Το μέσο κρίνεται από τον τηλεθεατή του. Κοιτάξτε, είναι το ερώτημα. Να σας απαντήσω έτσι ευθέως. Εγώ προσωπικά δεν μ' αρέσουν οι υψηλοί τόνοι σε κανένα επίπεδο και σε καμιά φορά. Από εκεί και πέρα, αν είναι να μετρήσουμε ποιος υψώνει τους τόνους, ποιος σωθεί προς διχασμό κτλ., θα βγάλουμε άλλα συμπεράσματα από αυτά που κάνετε να μου λέτε. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είναι να διακρίνουμε ένα οξυμένο τρόπο αντιπαράθεσης που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Ο οποίος όμως οξυμένος τόνος αντιπαράθεσης προέρχεται από όλες τις μεριές, να εξηγήσουμε κατόπιν τι σημαίνουν οι διάφορες εξουσίες και προφανώς η αυτονομία που πρέπει να έχει καθεμιά ως προς την άλλη, το δικαίωμα στην κριτική και ούτω καθεξής. Να ελέγξουμε τους όρους κριτικής της μίας ή της άλλης πλευράς και από εκεί και πέρα να πάψουμε να ανάγουμε τέτοια πράγματα σε τελείως διαφορετικά επίπεδα όπως είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι δύο διακριτά επίπεδα. Δηλαδή είναι τελείως απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου μια οξυμένη αντιπαράθεση με υπερβολές εκατέρωθεν και ούτω καθεξής να υποδηλώνει ότι κάποιοι προωθούν τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Όχι, είναι η στοχοποίηση και αυτό σε κατατάσσει και στους ηθικούς αυτούργους εμέσως ή αμέσως, αγαπητέ μου κύριε Μπαλτά. Αυτό σας λέω. Δηλαδή πάμε σε μια τρέλα. Δηλαδή πάμε σε μια διαδικασία ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος του Α ή του Β. Δηλαδή, αν σου το πω διαφορετικά, δηλαδή, ακόμη και η αντίδραση χθες αργά το βράδυ από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά ξέρω εγώ, θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Τι εννοείται ακριβώς δηλαδή? Και πάλι επανήλθε το θέμα, δηλαδή υπήρξε ένα αλλά. Όταν στα ζητήματα αυτά υπάρχει αλλά, από οπουδήποτε και αν υπάρχει το αλλά, τότε φεύγουμε από το μέσο. Ξέρετε,
εξαρτάται, λέω, τι, εννοεί, τι περιεχόμενο έχει αυτό το αλλά. Δηλαδή, ότι τελικά όντως, η ανακοίνωση κατέληγε ουσιαστικά ότι τελικώς όντως ο Sky, να το κάνω λίγο να το εκλαϊκεύσω, δίνει δικαιώματα. Δεν δίνει δικαιώματα τρομοκρατία σε καμία περίπτωση προς Θεού, να πω. Δικαιώματα τρομοκρατίας δεν δίνει. Δικαιώματα πολιτικά του είδους στάσης πολιτικής απέναντι στο Sky, στον οποιοδήποτε σταθμό, είναι άλλη κουβέντα. Αυτό πάνω από τόση ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι στη διακριτική ευχαίρεια. Δηλαδή, όταν ο κ. Αλαφούζος βγαίνει και λέει ότι επί της ουσίας ο εμέσος ή ξέρω εγώ πώς, δια της ηθικής αυτουργίας, ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την τρομοκρατική επίθεση, είναι απόλυτος απαράδεκτο. Αυτό δεν είναι δικαίωμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Προς Θεού. Τα κόμματα πρέπει να μπαίνουν σε αυτήν την αντιπαράθεση. Πείτε ότι ο Sky... Αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά το ερώτημα που πάντα μένει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ποιος ήρξα το χειρόνα δίκον, όπως λέει το νομικό, και από εκεί και πέρα ποιος είναι ψύχρεμος να μην μπει σε αυτή την... τις άδικες χείρες, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Τα άδικα χέρια. Εντάξει, είναι σαφές, αλλά είναι διαφορετικό. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι στην όξυνση, αν θέλετε, έτσι να το πάμε στα άκρα, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι σε μια όξυνση του πολιτικού λόγου, που έχει φύγει από το πολιτικό διακύβευμα καθεαυτόν, την αναθεώρηση συντάγματα, τον προϋπολογισμό, τη μοίρα της χώρας, τι γίνεται με τους ξένους, τι γίνεται με το μακεδονικό και ούτω καθεξής, και πηγαίνουμε σε μια αντιπαράθεση η οποία οδηγεί κατά κάποιους σε τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν οδηγεί σε τρομοκρατικές ενέργειες, αντιπαράθεση κατά αυτή. Πώς να το κάνουμε. Ο όρος Βοθροκάναλα, τον οποίο επανειλημμένες φορές χρησιμοποίησαν στελέχη με πρώτο τον κύριο Πολάκη. Κακό, κάκιστος όρος. Κάκιστος όρος. Τι θέλετε. Κάκιστος όρος, προφανώς. Σας τιμά που το λέτε, αλλά δεν. Ξέρετε, κύριε Μπαλτά, σας τιμά που το λέτε, αλλά δεν περιποιεί τιμή στην κυβέρνηση, στο σύνολο της, που το επιτρέπει να λέγεται. Συγχωρείτε, αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης, ανά πάσα στιγμή στη Βουλή, υπερτονίζει ψέματα, είστε απατεώνες, κάνετε, δείχνετε κτλ. Αυτό είναι ομαλός πολιτικός λόγος. Όχι, προσέξτε, είναι, είναι άλλο η αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πολιτικές δυνάμεις, όπου θα κριθούν και οι δύο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του τύπου, και άλλο η αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια πολιτική δύναμη και σε ένα μέσο. Δεν έχει λογική αυτό, κύριε Μπαλτά. Δεν κρίνει η εκτελεστική εξουσία τα μέσα. Τα μέσα κρίνουν την εξουσία. Όχι, έχει όμως και εξουσία δικαίωμα να πει ότι καλό μου μέσο, κοίταξε να δες, κάνε την κριτική σου με ένα σαφές ρεπορτάζ, χωρίς να βγάζεις fake news, χωρίς να φτιάχνεις πράγματα εκ του μηδενός, προσπάθησε και εσύ να τηρήσεις μια στοιχειώδη δημοκρατική διοντολογία, δημοσιογραφική διοντολογία, και κάνε την κριτική σου όσο θέλεις. Άμα υπερβαίνουν και τα μέσα τέτοιου τύπου, ας το πούμε, διαδικασίες, έχει δικαίωμα και κάποιος πολιτικός άνθρωπος να πει: κοιτάξτε, να δείτε, δεν είναι αυτό σωστή δημοσιογραφία. Δεν έχει δικαίωμα να το πει αυτό. Ναι, το ρώτησα χθες και σε τηλεοπτική μου εκπομπή στον κύριο Μάρδα, το ρωτώ και σε εσάς. Δεν θα περιμένατε, ήταν μια καλή ευκαιρία, νομίζω, να γεφυρώσετε ως ΣΥΡΙΖΑ τις σχέσεις με τον Sky χθες ο Πρωθυπουργός, αντί να αρκεστεί σε μια λυτή ανακοίνωση να πάει on camera να κάνει κάποιες δηλώσεις, να δει τους ανθρώπους εργαζόμενους στον Sky. Θα μπορούσε. Ναι, θα ήταν μια ιδέα αυτό. Δεν ήταν λάθος, δηλαδή αρκείσαι σε μία ανακοίνωση. Λάθος και σωστό δεν ξέρω, γιατί τα πράγματα πηγαίνουν από τη μία μέρα στην επόμενη. Δεν είναι όλα στιγμιαία, δεν είναι αυτοστιγμή κάνει κάποιος έτσι μία τέτοιου τύπου αλλαγή πολιτικής στάσης απέναντι σε ένα μέσο. Έτσι δεν είναι. Θέλει να το σκεφτεί, να το δει, να συνοηθεί. Απ' την άλλη τη μεριά να μην του χρεώσει το άλλο μέσο ότι αυτός είναι ο ηθικός αυτουργός της δημοκρατικής ενέργειας και ούτω καθεξής. Ναι. Τώρα, θέλει μια καταλλαγή από όλες τις πλευρές. Δεν τη βλέπουμε. Να πορευτούμε σωστά και ψύχρωμα. Δεν τη βλέπουμε πάντως. Ζούμε ένα πρωτόγνωρο κλίμα, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι αντίστοιχο κλίμα έντασης, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά, την περίοδο των γαλάζιων και πράσινων καφενείων, με Κουτσόγιωργα πρωταγωνιστή στο δημόσιο διάλογο, Ευάγγελο Γιαννόπουλο κλπ. Αλλά μετά λίγο ηρεμήσαμε, γενικώς ηρεμήσαμε. Α, μπράβο, ηρεμήσαμε. Τώρα όμως ξαναφουντώνει το πράγμα και ο διχασμός δεν ξέρω πού θα. Να ηρεμήσουμε και τώρα, είμαι μαζί σας. Δηλαδή να ηρεμήσουμε και τώρα, αλλά από όλες τις πλευρές παραλαμβάνω. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ό,τι θέλει, ας πούμε, και ο άλλος να λέει, αν πεις κάτι ανάλογο, κατεβάζει το επίπεδο του διαλόγου. Δεν πάει έτσι. Κάτι και από όλες τις πλευρές μια τέτοια καταλλαγή. Κάτι τελευταίο, το θέμα των Σκοπίων θεωρείται ότι πολιτικά, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που είχε ή έχει στο πολιτικό μας ψηφιδωτό, τέλειωσε ή επίκυνται εκπλήξεις? Εκπλήξεις μεγάλες δεν πιστεύω. Απλώς νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει. Ήμουν και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Ότι σε αντίθεση από όσα λέγονται, η συμφωνία των Πρεσπών ανοίγει μεγάλες προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
ανοίγει στα Βαλκάνια τις προοπτικές της και την κάνει δυνάμει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Στη βάση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του άλλου, ότι η διαφορετικότητα δεν σημαίνει εχθρότητα και ούτω καθεξής. Άρα με αυτή την έννοια, όταν κοπάσει λίγο ο θόρυβος αφού ψηφιστεί η συμφωνία, θα δούμε όλοι μια νέα εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Βόρεια Ελλάδα γενικά και για τη χώρα ολόκληρη. Αυτό πιστεύω. Ναι, αλλά βλέπετε η πλειονότητα, η πλειοψηφία των. Η πλειονότητα, όχι η πλειοψηφία, δεν ψηφίσαμε. Η πλειονότητα των Ελλήνων είναι απέναντι. Δεν είμαι σίγουρο καθόλου γι' αυτό. Από τις δημοσκοπήσεις, λέω, προκύπτει αυτό. Γιατί ναι, αυτό δηλαδή έχουμε. Δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και μεν δημοσκοπήσεις και δεν δημοσκοπήσεις. Υπάρχει κυκλοφορία των ανθρώπων στον δρόμο και συζητήσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Καταλαβαίνω σιγά σιγά τη διαφορά ανάμεσα σε φασιστικές, ας το πούμε, οικειοποιήσεις του εθνικού θέματος, ανάμεσα σε ανθρώπους που το πιστεύουν ειλικρινά ότι εδώ πρέπει να γίνει μια κουβέντα καλύτερη για να κατανοήσει ο ένας τον άλλον και ούτω καθεξής. Και αυτή η καταλλαγή, πιστεύω, έχει αρχίσει το θέμα να συντελείται σιγά σιγά. Κλείνουμε λίγο, θα σας κάνω μια ερώτηση πιασάργη, όπως σας λέω. Πώς νιώθετε που είναι καλύτερος συνομιλητής του ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος Καμένος από τον Λαφαζάνη? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, υπήρξε μια ανάγκη όταν φτιάχτηκε η πρώτη κυβέρνηση το Γενάρη και μια επαναλαμβανόμενη ανάγκη όταν φτιάχτηκε η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο να συμφωνήσουμε σε κάποιο μίνιμουμ πράγμα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Συμφωνήσαμε, το τηρήσαμε, ξέραμε από την αρχή τη διαφωνία τους σε σχέση με το Μακεδονικό. Ο κύριος Καμένος διευκρίνησε με διάφορες εναλλαγές στη στάση του το τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και μπρος και άρα θα προχωρήσουμε κανονικά. Όχι, λέω, πώς σας φαίνεται που είναι καλύτερος συνομιλητής? Δηλαδή με τον Λαφαζάνη δεν μιλιέστε, αλλά με τον Καμένο είστε καλά. Πολιτικά. Γιατί εγώ προσωπικά και με τον Λαφαζάνη. Όχι εσείς, εντάξει, μην πάντα μου τριπλάρετε τώρα. Και μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος. Μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος. Δεν ξέρω αν ακόμη έχει την ιδιότητα εκεί του στο ίδρυμα Νίκος Πουλατζάς. Δηλαδή, αν ζούσε ο Πουλατζάς και έβλεπε αυτήν την κατάσταση, τι θα σκεφτόταν? Πιστεύω ότι θα σκεφτόταν όπως εμείς. Γιατί ο Πουλατζάς είχε και θεωρητική έτσι βαθιά παιδεία και κατανόηση των πολιτικών πραγμάτων και των αναγκαιοτήτων των συγκυριών και τα λοιπά. Το δείχνουν τα βιβλία του. Δεν πιστεύω ότι θα διαφωνήσει. Ναι. Αλλά είναι τώρα